Εσείς, κυρία Κανέλη, θα βλέπατε τη συμμετοχή σας σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, το ΚΚΕ? Θα αστείευεστε, βέβαια. Ξέρετε, είμαι χιουμορίστας. Ναι, 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 και χρειάζεται πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Τώρα κοιτάξτε, αν το σχολιάσουμε, θα είναι σαν να σχολιάζει ο κύριος Κοτζιάς στην Eurovision. Η πρόταση. Που είπε ότι σαμποτάρουμε την Κύπρο. Ναι, λοιπόν, εντάξει. Και ούτως ή άλλως έχει μαλλιάσει το στόμα του Τσίπρα να λέει ότι εμείς το σαμποτάρουμε και θα φέρουμε τη δεξιά. Ξέρετε, επειδή είναι πολύ παλιό αυτό το τραγούδι, όσα remix και να του κάνεις, δεν πιάνει καθόλου. Τώρα εφήβραμε και τον ειδικό σκοπό για να το συζητήσουμε αυτό και για... δεν συζητιέται. Είναι εκτός. Όποιος θέλει να ακούσει τι λέει το ΚΚΕ, ανοίγει τα αυτιά του. Άμα θέλει να βάλει ο Τασπίδες, γιατί του είναι πάρα πολύ βολικό να μην βλέπει εφιάλτες, αυτό είναι μια άλλη μόνο ιστορία. Μόνο αυτόνομη πορεία για το ΚΚΕ, κυρία Κανέλη. Ναι, μόνο αυτόνομη πορεία γιατί ο στόχος μας. Και ξέρετε, γιατί σας το ρωτώ, συγγνώμη. Ναι, 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 βέβαια. Γιατί επειδή βλέπουμε. Εντάξει, θα μου πείτε δημοσκοπήσεις τρεις μέρες πριν τις εκλογές. Τέλος πάντων, το ΚΚΕ φαίνεται ενισχυμένο σε αυτές τις τελευταίες μετρήσεις. Και μπορεί να πάρετε ένα πολύ καλό ποσοστό. Άρα κάτι γιατί σημαίνει να αυτό. Μην μπείτε σε μια σύμπραξη προκειμένου το πρόγραμμά σας και τις θέσεις σας να τις περάσετε μέσα στη διακυβέρνηση της χώρας. Η διαδικασία της ανατροπής της κυρίαρχης πολιτικής είναι μακρά, είναι βασανιστική, είναι κοπιαστική, είναι συνεπής ιδεολογικά. Το κόμμα είναι αξιόπιστο πρώτα απ' όλα. Εφόσον είναι αξιόπιστο και δεν θέλει να διαχειριστεί μια πολιτική με την οποία διαφωνεί κάθετα, οριζόντια, διαγώνια, σας θυμίσω παλιό πασοκικό λεξιλόγιο. Θυμάστε τώρα, το κάθετο οριζόντια και διαγώνια. Ναι, παλιό πασοκικό λεξιλόγιο. Λοιπόν, ας το αφήσω αυτό, γιατί εμείς δεν χρησιμοποιούμε παλιά υλικά. Χρησιμοποιούμε συνεχώς τη φρεσκάδα που έχει η διάθεση του κόσμου να μην συμβιβαστεί πια με τα πράγματα. Να μην ανοιχτεί ψίχουλα. Δεν θα πάμε πουθενά. Απόψε στις 8 η ώρα, νομίζω ότι θα δοθεί και η συνολική απάντηση σε τέτοιες προτάσεις και ειδικά σε κάτι. Άκομψες. Έχετε την κεντρική σας ομιλία στο Σύνταγμα. Δεν το Γιώργο, είπε εσείς το λόγο. Κάτι πολύ άκομψες, πολύ άκομψες παρεμβάσεις. Τώρα εντάξει, δεν είναι πια παιδί ο Τσίπρας, πεντάρισε. Δεν μπορεί να λέει τώρα στη διακαναλική ότι ο Κουτσούμπας, άμα ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους, για τους ορισμού δηλαδή. Κάτσε. Κάτσε, ρε αδερφέ. Υπάρχουν και ορισμένα πράγματα. Σε τι στα οποία... Είναι αυτό που είπε στο. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Στη διακαναλική. Βέβαια. Στη διακαναλική. Ναι, στη διακαναλική. Αν ενδιαφέρεται για τους εργαζόμενους. Και... Δεν νομίζω ότι αν ενδιαφέρεται θα ψηφίσει να... εμάς. Είναι... Δηλαδή θα ψηφίσουμε εμάς. Να τον ψηφίσουμε εκείνον. Θα πάμε... Ξέρετε κάτι. Θα πάμε... Αυτά είναι προϊόντα. Μισό λεπτό για να κλείσω. Για γιατί να δεν μου αρέσει να αφήνω εκκρεμότητες. Είναι προϊόντα διαπίστωσης ότι υπάρχει κόσμος που ξεπαγιδεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Και έρχεται στο ΚΚΕ. Οπότε θα ανοίξουμε τώρα το στόμα μας και δεν θα ξέρουμε τι λέμε. Μάλιστα. Θα τα πούμε μόνοι μας σήμερα στο Σύνταγμα. Κύριε... Μέσος πλην σαφώς, δεν θέλω να μεταφτύσει κανένας με τίποτα από τα σχόλια. Και δεν θα κάνω σχόλιο του τύπου Μητσοτάκης για τα Τέμπη. Εγώ μιλήσω για τα Τέμπη. Όπως μιλάει ο λαός που βγήκε στους δρόμους. Όπως μιλάνε οι νέοι άνθρωποι που το πήραν πάνω τους. Και προσπαθούν να μην ξεχαστεί το πάρε με όταν φτάσεις. Για παιδιά που δεν έφτασαν. Λοιπόν, οι συγγενείς έχουν τον πόνο τους. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος η πολιτική εναντίον συγγενών ή η πολιτική υπέρ συγγενών ντέρμπι μεταξύ πολιτικών και συγγενών. Είναι κακοήθεια. Επιτρέψτε μου να σας το πω. Είμαστε ο πολιτικοί και πρέπει να σταθούμε απέναντι στην πολιτική για τα τρένα. Στην πολιτική για τους σειρμούς. Στην πολιτική για τους μηχανοδηγούς. Στην πολιτική για τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται. Στην πολιτική για το εισιτήριο. Προφανώς. Ακούστε με. Τα δικαστήρια μέχρι σήμερα το 90% το βγάζουν παράνομο και καταχρηστικό. Η νομοθεσία που φτιάχτηκε με την ανοχή ολονών μέσα στο κοινοβούλιο με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι για να γίνονται ολένα λιγότερες ελεγχόμενες και αν είναι δυνατόν να απαγορευτούν οι απεργίες. Μην μιλάτε τώρα, κύριε Πάρκα, για τις απεργίες και τις στάσεις σας απέναντι σε αυτό. Με διακόπτετε. Με διακόπτετε γιατί δεν σας αρέσει αυτό που λέω. Μα είναι δυνατόν. Αν σας άρεσε δεν θα μιλάγατε. Δεν θα μιλάγατε. Αν σας άρεσε δεν θα μιλάγατε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Δεν υπάρχει. Γιατί μιλάμε για ένα ζήτημα πολύ σοβαρό και είπα ότι δεν θέλω να παίξω ντέρμπι. Δεν θα με κάνετε να παίξω ντέρμπι με τα παιδιά που σκοτώθηκαν. Αποκλείεται να το κάνω. Ούτε μαζί σας ούτε με κανέναν. Οι γονείς, όσοι το ακούνε, οι εργαζόμενοι, όσοι χρησιμοποιούν το τρένο. Όσοι κρέμονται από τη διαδικασία της μετακίνησης για τη ζωή τους, για την ψυχαγωγία τους, για τη δουλειά τους, για το επάγγελμά τους, πρέπει να σταθούν απέναντι σε ποια πολιτική. Οι γονείς μιλούν στη μήνυσή τους για τις ευθύνες και γενικεύουν ναι. το σύνολο και απευθύνονται στα κόμματα εξουσίας. Τα κόμματα εξουσίας δεν διαφέρουν από πλευράς πολιτικής, από αυτά που σήμερα τη διεκδικούν.
Εμείς που διαφέρουμε είμαστε στο, με σας, τον κόσμο στον δρόμο. Είναι όλοι οι ίδιοι. Δηλαδή η κυβέρνηση τελευταία Μητσοτάκη με την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου πριν. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα για το ΚΚΕ. Απέναντι στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν σε τέτοια ζητήματα. Απολύτως. Η διαφοροποίηση είναι στη συσκευασία. Είναι στη συσκευασία. Για τα Τέμπη είναι. Κάτι για τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι γιατί, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Γιατί θα τρελαθώ. Όταν έγινε η τραγωδία των Τεμπών, καταλογίστηκαν ευθύνες και στα μέσα και δικαιολογημένα, και εγώ προσωπικά είχα αναλάβει την ευθύνη, γιατί παρά το γεγονός ότι καταγγέλαν ότι θα έχουμε τραγωδία οι εργαζόμενοι, οι απεργιακές κινητοποιήσεις τους βγαίνανε παράνομες και καταχρηστικές και δεν είχε δοθεί έκταση από εμάς τους δημοσιογράφους. Το 90-10, όπως είπε η κυρία Κανέλη. Έτσι, είναι έτσι δεν είναι. Απολύτως. Είναι έτσι, Ανδρέα, δεν είναι. Είναι έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στον πόνο των γονιών, λοιπόν. Έτσι. Θα πάρει ο καθένας μας ευθύνες. Αυτή τη στιγμή το θυμόσαστε το θέμα, γιατί εγώ δεν ξεχνάω, δεν μπορώ. Όταν μιλάμε για πολιτική απέναντι στα τρένα. Σε καρέκλα δεν μπορείς να κάνεις κολοτούμπα. Φανταστείτε ότι έχετε αντίστοιχα με αυτό, με νεκρούς και με μόλυνση και στην Αμερική και στη Γερμανία και σε άλλες χώρες και στην Ολλανδία. Επομένως, ένα ζήτημα τέτοιο πολιτικής, εάν το φυλακίσουμε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές, στην αντίληψη με ποιους είσαι. Τελευταία κουβέντα. Επειδή πάει να ξεστρατήσει το πράγμα. Και επειδή εμείς είμαστε ένα κόμμα που ασχολείται μόνο με τα προβλήματα της εργατικής τάξης και πρακτικά για την πλειονότητα των Ελλήνων, γιατί εργαζόμενοι είναι όλοι αυταπασχολούμενοι, γυναίκες, νέοι, ανεργίες, μάλιστα, νούμερα, πώς θα σας κατεβάσω χιλιάδες. Θα καταλήξω μόνο με ένα πράγμα. Μην ασχολείστε με τα εσωτερικά των κομμάτων. Ασχοληθείτε με τα εξωτερικά. Αυτά που έρχονται στα μούτρα σας ούτως ή άλλως ως πολιτικές ηλιμένες. Και σε τελευταία ανάλυση θα σας πω κάτι. Προτιμήστε το κόμμα το οποίο υψώνει την γροθιά του σε αγώνα και δεν τη σβουράει στα μούτρα καλή του αντιπάλου. Επιτυχία. Καλή επιτυχία.